Κύριοι συνάδελφοι, για άλλη μια φορά μέσα σε μια εβδομάδα είμαστε εδώ για να κουβεντιάσουμε τη δική μας την πρόταση. Γιατί τάχα υπάρχει η πρόταση σήμερα, η καλή, μία η πρόταση, η πρόταση τέρνα. Μέχρι τώρα λοιπόν δεν έχουμε να δείξει όσο πρέπει, αν είναι αυτή η λύση. Δεν το κάναμε ούτε το μαξί που το είχε να πάει. Είναι αυτή η λύση. Περιβαλλοντικά φτάνεται πάνω από το 70%. Αυτό λέει τα δικά του στοιχεία. Υπόλοιπα και κομπός που δεν είναι διαχειρίσιμο αλλά μόνο για επικάλυψη είναι 70%. 78%. Εμείς οι Δήμοι μας, να ξέρετε, με βάση τα στοιχεία που έχουμε, ανακύκλωση κατά βάρος, οι πιο πολλοί είμαστε στο 8-10%. Δηλαδή άλλο 10% και έχουμε ολοκληρώσει αυτό που θα το κάνουν αυτοί ως λύση, λένε αυτοί ως λύση, φυσική στο περιβάλλον, με 100 ευρώ. Να μην λέτε συνάδελφοι 82 και τα λοιπά σε ΦΠΑ. Το ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμο σε εμάς. Μην το ξανακούσω αυτό. 100 ευρώ σε μεταφορικά είναι το κόστος. Και πολλές άλλες παράδειγμα. Την άλλη φορά που μας το μαξί μου μας είπαν ότι θα μας δώσουν τα στοιχεία. Από την αντίδραση πολλών μεταξύ αυτών και τη δική μου αντίδραση. Τα στοιχεία τα έχουμε σήμερα. Δεν τα έχουμε συνάδελφοι και θα πρέπει να τα αναδείξουμε. Και άκουγε κάτι δηλώσεις της κυρίας Νικολάκου που χορευότανε ότι να έρθουν εδώ, έκανα εγώ έτοιμα. Ξέρετε, του απάντησε για να μου δώσει τα χρηματοοικονομικά του έργου, κόστος του έργου και χρηματοοικονομική ανάλυση. Μου έστειλε ένα διαβαστικό, πράγματι αμέσως, που με παραπέμπει στον πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού και του λέει πρόεδρο, κοίτα αν είναι νόμιμο να τα πάρει ο Δήμαρχος Κορίνθου. Αυτό του λέει. Αυτή είναι η διαφάνεια. Εμείς μέχρι τώρα τι είχαμε κουβεντιάσει μαζί τους? Ότι να φτιάξουμε τον περιφερειακό σχεδιασμό και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέχρι τέλος Ιουνίου. Και από εκεί μετά κουβεντιάζουμε. Σήμερα γιατί ερχόμαστε εσπεσμένα να πάμε στο μαξί μου? Επειδή ζήτησαν τη συνάντηση οι 5 μεγάλοι δήμοι της Πελοποννήσου? Γι' αυτό. Και κάποιοι θέλουν, και δεν σας πείω συνάδελφοι, εγώ το πω ευθέως, θέλουν πάλι μέσα από τη βαβέλη των επιχειρημάτων των 26 Δήμων να αναδείξουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν φανταστείτε, γιατί θα σας πω αύριο θα δούμε το ίδιο έργο και κάποιοι συνάδελφοι θα πούνε το δικό τους το πρόβλημα, αλλά κανένας δεν θα στοιχηθεί πίσω από τις αποφάσεις που έχουμε πάρει. Κύριε Πρόεδρε, φυγιάζουμε. Δεν έχουμε πάρει απόφαση το τι διαχείριση θέλουμε στην Πελοπόννησο. Δεν πήραμε μόνο μια απόφαση να είναι τοπική η διαχείριση. Πήραμε ή δεν πήραμε? Ναι. Πήραμε ή δεν πήραμε? Θα πάω πιο σιγά. Πήραμε ή δεν πήραμε απόφαση για τοπική διαχείριση και το υπόλοιπο θα δούμε τη μέθοδο. Είτε με ευθύνη της κυβέρνησης, είτε με ευθύνη Φώστα, αφού συνοηθούμε, να υπάρξει μια διαχείριση. Που οι πιο πολλοί εδώ πέρα έχουμε μιλήσει, όχι μια διαχείριση μέσα από χώρο υγειονομικής αφής προβλημάτων, αλλά μια διαχείριση η οποία θα έχει ενεργειακή αξιοποίηση, κάποια άλλη μέθοδος, έτσι, που θα αξιοποιούμε και θα μείνει κανένα υπόλοιπα ενδεχόμενα. Έτσι. Αυτό το έχουμε αποφασίσει. Άκουσα τώρα την τοποθέτησή σας και λέτε ότι κάποιοι έχουν ταχθεί υπέρ του Δήμου. Ποιοι είναι αυτοί, κύριε Πρόεδρε? Γιατί δεν βγαίνουν στα ίσα να πούνε τι γίνεται. Φοβόνται τις αντιπολιτεύσεις τους και τον λαό τους. Εγώ μέχρι τώρα δεν ξέρω ένας που να έχει ταχθεί υπέρ του Δήμου. Υπάρχει μια τοποθέτηση του κ. Νίκα, αλλά η οποία είναι, μπορώ να πω, μια τοποθέτηση που είχε ένα άλλο σκεπτικό. Ποια είναι η τοποθέτηση άλλη που λέει ότι ο Δήμος Τάδε είμαστε υπέρ του Δήμου? Να καταταχθούμε, κύριε Πρόεδρε. Γιατί εδώ κάποια στιγμή, όταν θα βρει λογαριασμό, κανείς συνάδελφος δεν θα κρυφτεί πίσω από συνεχές αποφάσεις και να πει τι να κάνουμε τώρα, πρέπει να σκέφτομαι 300%, 300%. Να στοιχηθούμε. Να πει ο καθένας σε κάθε. Εγώ μέχρι τώρα ξέρω ομόφωνη απόφαση για τοπική διαχείριση. Και το υπόλοιπο είπαμε. Μπορεί να αξιοποιούν τη μέθοδο, εδώ τη μέθοδο που αναφέρει ο κ. Παυλής, κάποιες άλλες μεθόδους που υπάρχουν και έχουν καθεθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, είμαστε ανοιχτοί. Θα το εξάσουμε στο τοπικό σχέδιο. Δηλαδή, όχι 5 κύριε Παυλή, 7 χρόνια. 7 χρόνια ήταν το γέρο του κράτους. 7 χρόνια. Και λένε ότι είναι σύντομα, ναι. Και σήμερα πού βρισκόμαστε? Υπάρχει λύση? Συνάδελφε, υπάρχει λύση? Πού είναι ο Δήμαρχος όμως μεγαλύτερος? Δεν είναι εδώ. Είχε συγκέντρωση διαμαρτυρίας.
είχα λίγα νερό. Θα περάσει αυτό, δεν θα κάνετε προσοχές και ρήμα και σου μιλήσει πληροδία. Έχετε κάνει. Στην Αττική έκανα 5 χρόνια να ανοίξουν αυτά. Μην ακούτε λοιπόν τα σκουπίδια αύριο. Μην ακούτε. Η δική μας εγγύηση πρώτον θα είναι αυτή που θα προταθεί από τον τοπικό, από τον περιφερειακό σχεδιασμό και βεβαίως θα αξιώσουμε να υπάρχει και προσωπική διαχείριση. Σήμερα ήρθε ένα έγγραφο, κύριε. Το διαβάσατε. Ζητάει στοιχεία από όλους εμάς για να προσδιορίσουν τα πρόστιμα. Πώς, με τι θάρρος αυτοί έχουνε, με τι θράσος έχουνε. Με τι θράσος, να βάλουν πρόστιμα στους Δήμους για μια αρμοδιότητα που τους συνεχωρήσαμε κάποια στιγμή, καλά προέρετα, γιατί έτσι μας είπε ο κ. Αγγελόπουλος. Αποτύχανε αυτοί λοιπόν 7 χρόνια και τον λογαριασμό θα τον πληρώσουν οι δημότες. Αυτά κύριε Πρόεδρε, γιατί δεν τραβάμε εκπλήρωση. Γιατί είμαστε πάντα σε μια αμυντική στάση εδώ στην Πελοπόννησο και πολλές φορές κάνουμε τακτικές κινήσεις ή συλλογικά ή κατηδίαν, έτσι μόνο και μόνο βλέποντας βραχυπρόθεσμα ο καθένας τα συμφέροντά του. Για ποιο λόγο υπάρχει λύση σήμερα, ποια είναι η λύση? 5 χρόνια τουλάχιστον. Κάποιοι Δήμοι θα προσφύγουμε, όπως λέει και ο κύριος Παυλής, και εγώ θα είμαι σε αυτούς τους Δήμους, γιατί ποτέ δεν εξουσιοδοτήσαμε καμία περιφέρεια να βρει λύση. Ποτέ. Η παραχώρηση δική μας εγχώρησε και το 2009. Μεσολάβησε όμως ένας νόμος που είναι η αφετηρία και έλεγε την αρμοδιότητα του μηχανοφόρου. Και η δημιουργική δεν μπορεί να δώσει, είναι κατώτερο θεσμικό όργανο, θεσμικά όργανο από τον νόμο, να δώσει την αρμοδιότητα στην περιφέρεια. Υπάρχουν όχι πλημέλειες, σοβαρότητα θέματα που αυτό το ΣΔΙΠ δεν θα περπατήσει. Το Σκόπελο με μειοψηφία 2-1 το ξεπεράσαμε στο Συνεκτικό Συνέδριο. Αλλά το Συνεκτικό Συνέδριο είναι ένα από τα σώματα τα δικαστικά στη χώρα, δυστυχώς για κάποιους. Που βρήκαν τη λύση εκεί. Δυστυχώς για κάποιους. Κάποιοι άλλοι θα πάρουν απόφαση για το θέμα αυτό και θα την πάρουν την απόφαση. Δεν υπάρχει λύση να το κατανοήσουν. Να το κατανοήσουν και στην κυβέρνηση που άλλα έλεγαν ως κομματικός μηχανισμός πριν από το 2014 και άλλα θέλουν να πούνε ένα κομμάτι των τελευταίων σύντροφων από το ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα λένε κάποιοι σήμερα. Και τους Λαγκουνάδες, κάποιοι άλλοι. Άλλοι. Καμία σχέση με αυτά που λέγανε παλαιότερα για φαρμακευτικά έργα, αγαπητέ Άρη, και για διάφορα θέματα. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν με απόλυτη, εγώ είμαι συγκεκριμένος, με απόλυτη αδιαφάνεια, με ευχή και της κυβέρνησης αλλά και της περιφέρειας, υπάρχει αυτή τη στιγμή τακτική κίνηση για να αναδείξουμε την ασυμφωνία μεταξύ μας και να πάμε στην υπογραφή του ΣΔΙΠ. Εγώ το μήνυμα αυτό που σας περιέγραψα πριν θα το στείλω και άλλο. Ότι η λύση δεν υπάρχει, ούτε περιβαλλοντικά φιλική, δεν έχει και, να μην μου πει τα υπόλοιπα, ότι έχει δυναμική όσον αφορά να παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δεχτείτε συνάδελφοι εσείς κάθε φορά που αυστηροποιείται το θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι είναι η σύμβαση, να κουβεντιάζει η περιφέρεια με την Τέρνα και να σας στέλνει τον λογαριασμό. Τέτοια είναι η σύμβαση μας. Θα εκχωρήσετε εσείς τη δυνατότητα πάνω από 200.000 τόνους να αποφασίζει η περιφέρεια και να μας στέλνει τον λογαριασμό. Θα δεχτείτε μια σύμβαση που η απόσβεση, γι' αυτό δεν μου τα στοιχεία μένα, το ανέδειξα σε μια σύνδεση που κάναμε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Η απόσβεση των εγκαταστάσεων γίνεται από τα 60 εκατομμύρια και του κράτους και από τη δική μας τιμολογιακή, από τη δική μας επιβάρυνση ανατόνω, από εμάς γίνεται η απόσβεση για μια επένδυση. Άκουσον, άκουσον, ωραίος καπιταλισμός αυτός. Από μια επένδυση που θα διαχειρίζεται και σκουπίδια τρίτων, ιδιωτών. Δηλαδή κάνουν μεγαλύτερες εγκαταστάσεις να διαχειρίζονται και σκουπίδια τρίτων και την απόσβεση θα την κάνουμε εμείς. Θα την κάνουμε εμείς. Κανένα ρίσκο. Ωραίος καπιταλισμός. Ωραίο ρίσκο λοιπόν. Λοιπόν, αυτά εγώ οφείλω να πω σήμερα εδώ στην εδρίαση. Τα ίδια θα πω και αύριο. Εγώ να παρακαλέσω κάποιοι που από τους συναδέλφους δεν έχουν στείλει μέχρι σήμερα ούτε καν τοπικό σχέδιο διαχείρισης, καλό είναι αύριο να μην πάρουν το λόγο. Αλέκο. Γιατί συνάδελφοι, εσείς όχι πια, βοηθάει για την παράθεση. Κάποια στιγμή θα κάνουμε την παράθεση. Δεν γίνεται παιδί. Θα κάνουμε και την παράθεση. Θα κάνουμε και την παράθεση. Δεν κατάλαβα. Όλα σας σου
μέσα. Δεν μπορεί σήμερα εμείς που έχουμε μία υποχρέωση, έχουμε συνεδριάσει πόσες φορές δουλεύει και έχουμε αναδείξει ότι πρέπει να ολοκληρωθεί ο ΠΕΣΔΑ, να έχει τοπικά σχέδια και σήμερα κάποιοι να επιμένουν να μην στέλνουν τοπικό σχέδιο, να μην πούν τις απόψεις τους και να δημιουργούν την εντύπωση, παίρνοντας το λαιμό τους και το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού που εκφράζεται από τους μεγάλους δήμους και όσους έχουν στέλνει τοπικά σχέδια διαχείρισης και έχουν μία άλλη άποψη, να είναι αυτή το άλοθη για να πάμε σε μία σύμβαση η οποία παραλαμβάνω δεν είναι ούτε περιβαλλοντικά φιλική και είναι και απαράδεκτη οικονομική. Οικονομικά είναι σκάνδαλο αν υπογραφεί από την κυβέρνηση αυτή η σύμβαση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, εγώ κάνω και μία δήλωση, συνάδελφε. Εγώ προτιμώ να πάρω πολύ και καθόλου χρήματα από την περιφέρεια μέσα από τα κονδύλια που διαχειρίζεται από εθνικούς πόρους ή ευρωπαϊκά προγράμματα παρά να συνενέσω στη ληστεία του κορυφαίου λαού. Συγκεκριμένα πράγματα. Γιατί πρόκειται για μια ληστεία που θα συντελεστεί 28 χρόνια. Να το καταλάβετε. 28 χρόνια. Και αν σήμερα η τιμή είναι 100 ευρώ, θα δείτε πώς θα φτάσει μετά από λίγο καιρό αυτή η τιμή. Γιατί αυτός ο σχεδιασμός που υπάρχει σήμερα αφορά ούτε καν, ούτε το εθνικό σχεδιασμό δεν καλύπτει αυτή τη σύμβαση. Άμεσα θα γίνει μια αναθεώρηση. Άμεσα θα γίνει μια αναθεώρηση. Τη σύμβαση με το καλημέρα. Με το καλημέρα θα γίνει μια αναθεώρηση. Και εμείς θα την κάνουμε μια αναθεώρηση η περιφέρεια με την Τέρνα και εμείς θα πληρώσουμε τον λογαριασμό. Και μην περιμένετε αύριο να είστε σκουπίδια. Ο ενθουσιασμός ξεκίνησε. Αν δεν είμαστε ενωμένοι, δεν θα σωθεί κανένα, να ξέρετε. Μην περιμένετε λύση πριν περάσουν 5 χρόνια. Δύο άξονε λοιπόν. Όχι στη σύμβαση για τους λόγους που ανέφερα. Δεύτερον, διεκδικούμε τοπική διαχείριση εμείς με βάση τον περιφερειακό σχεδιασμό που θα υλοποιηθεί. Και τρίτον, διεκδικούμε προσωρινή λύση της διαχείρισης των απολυμάτων. Χρηματοδότηση ή και εγώ να σου πω κάτι. Στη δική μου περίπτωση, εγώ αφού πέρασα στο Δημοτικό Συμβούλιο την άλλη εβδομάδα θα δημοσιεύσω διαγωνισμό διεθνή. Ξέρετε τι λέω. Αν δεν μου δώσουν χρηματοδότηση, θα χρηματοδοτηθεί από πόρους του Δήμου. Βάζω μια χρηματοδότηση που πήραμε από το Υπουργείο Εσωτερικών πέρσι ως ξεκίνημα για φέτος και γράφω το 17, αν δεν τύχω χρηματοδότηση, έτσι να έχω του Δημοτικού Συμβουλίου, θα καλυφθεί η δαπάνη της κατασκευής από πόρους του Δήμου. Προτιμώ να αναλύσω τους πόρους του Δήμου σε μια τέτοια ίδια κατάσταση που θα έχει απόσβεση, να ξέρετε, σε ένα χρόνο 1,5 με βάση τη ληστική σύμβαση που μας προτείνουν παρά να περιμένω χρηματοδότηση. Και όσον αφορά αυτά που είχαμε βάλει, πρέπει να τονίσουμε. Ζητήσαμε και εκπολήσεις όσον αφορά την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων.